Σύντροφες και σύντροφοι, καλησπέρα. Νομίζω ότι η διαπίστωση που έκανε εισηγητικά ο σύντροφος ο Γιάννης Ελαφρός ότι είμαστε σε μία περίοδο σαν τη σημερινή με μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μεγαλύτερες δυνατότητες για το κίνημα και την αριστερά είναι μία σωστή αφετηρία, είναι μία σωστή βάση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και νομίζω ότι είναι μία πραγματική αφετηρία για να βάλει κανένα στο ζήτημα της αναζήτησης και της προσπάθειας να συγκροτηθεί επαναστατική αριστερά, επαναστατικά κόμματα και οργανώσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει συμφωνία όλων μας, είτε συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκινάει η Σύντροφη Μουνάρ, είτε συμμετέχουμε είτε όχι, όλων όσων συμμετέχουμε σίγουρα των οργανώσεων και των συντρόφων πιστεύω που συμμετέχουμε στην Ανταρσία, αλλά και ευρύτερα. Και κομματιών της ευρύτερης αριστεράς που μπορεί να είναι πέρα από την Ανταρσία και προφανώς στην πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά εννοώ, που αυτά τα πράγματα τα συζητάνε και τα βλέπουν εκατοντάδες αγωνιστές, χιλιάδες αγωνιστές στη σημερινή περίοδο. Για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουμε μια κυρίαρχη τάξη διεθνώς και στην Ελλάδα και μια κυβέρνηση, Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Μπαίνουν μπροστά να υλοποιούν τη χειρότερη επίθεση με μέτρα και για τα νέα μνημόνια αλλά και όλη την ατζέντα, τη ρατσιστική που τρέφει τους φασίστες, μπήκαν εισηγητικά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που η κυρίαρχη τάξη προσπαθεί την κρίση της να τη φορτώσει με τους χειρότερους όρους που έχουμε συναντήσει από ποτέ, με τη μεγαλύτερη βαρβαρότητα που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες πάνω στον κόσμο, πάνω στην εργατική τάξη, πάνω στην νεολαία. Και άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιθέσεις. Συνήθως αυτό που χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να αναδεικνύουμε από τη μεριά μας είναι οι δυνατότητες να τους παλέψουμε. Γιατί συστηματικά υπάρχει η κυρίαρχη προπαγάνδα που προσπαθεί να κλαδέψει τις ελπίδες και τις αγωνιστικές ανατάσεις του κόσμου, λέγοντας που πάντα δεν υπάρχει εναλλακτική, πάντοτε. Και ιδιαίτερα σήμερα με μια κυβέρνηση της ρεφορμιστικής αριστεράς που ανέβηκε με πολλές υποσχέσεις και προσδοκίες και που με την πολιτική της έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην απογοήτευση, στην οργή, στο να ξανασκέφτονται τι άλλο μπορεί να είναι εναλλακτική. Και άρα το να επιμείνουμε στις δυνατότητες που έχουμε, στις δυνατότητες που έχει η εργατική τάξη και το κίνημα να απαντήσει στις επιθέσεις της άρρωστας τάξης, να απαντήσει στις επιθέσεις της κυβέρνησης, να τις ανατρέψει, να ανοίξει έναν άλλο δρόμο, είναι πιο επίγοντα από ποτέ. Και επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται αφηρημένα, όπως είπε ο σύντροφος ο Παντελής, ο Παγιντάς αρχικά δεν είναι η προσπάθεια για συζήτηση ενός φορέα σαν μπούγκερ ή τας, αλλά σε μια περίοδο που ο κόσμος παλεύει και ψάχνει, και είμαστε ευτυχώς σε μια τέτοια περίοδο και στην Ελλάδα, και μετά τη γενική απεργία και με τα όλα τα ανοιχτά μέτωπα μπροστά, αλλά και με την αναζήτηση, την πολιτική αναζήτηση όλο και περισσότερων αγωνιστών της αριστεράς που ψάχνουν επαναστατική, εναλλακτική πέρα από τον κοινοβουλευτικό δρόμο και τον αδιέξοδο διαχειριστικό δρόμο που ακολούθησε και ακολουθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Άρα, αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη κοινή βάση όλων μας και από αυτή την άποψη είναι προφανώς καλοδεχούμενη η προσπάθεια που ξεκινάνε οι σύντροφοι του ΝΑΡ, η συζήτηση που ξεκινάνε για τη συγκρότηση ενός νέου κομμουνιστικού φορέα και νομίζω ότι αυτό εκτός από το καλοδεχούμενο είναι και απαιτητικό. Για να πω σε ένα δεύτερο σημείο, νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα, επειδή ο κόσμος είναι προχωρημένος και οι αναζητήσεις του δεν ξεκινάνε από το μηδέν, υπάρχουν χρόνια εμπειρίας πίσω. Και σε παλιότερους αγωνιστές, ήδη πήρανε τον λόγο και αναφέρθηκαν διάφοροι σύντροφοι και πιο πριν, αλλά και σε νεότερους αγωνιστές που έχουν την εμπειρία και σήμεναν άλλα κόμματα που τάζαν ότι θα φέρουν την αλλαγή και στην πραγματικότητα διαχειρίστηκαν το σύστημα και τις επιθέσεις σε βάρος της εργατικής τάξης. Και αγωνιστές που πιστέψαν σε μια αριστερά και σε ένα όραμα το οποίο μετά το 1989 μπήκε σε κρίση και δοκιμασία, χρειάζεται πολύ απαιτητική προσπάθεια για να μπούμε σε μεγάλα ζητήματα που είναι δεμένα με την προσπάθεια υποδόμησης ενός κόμματος. Και νομίζω ότι μπήκανε και στη συζήτηση, δεν θα πρωτοτυπήσω. Απλά υπογραμμίζοντας γρήγορα, νομίζω τρία βασικά ζητήματα. Ένα, η εργατική τάξη σαν επαναστατικό υποκείμενο. Πάντοτε εμφισβητείται.
και από τα δεξιά, αλλά και από τα αριστερά, με συνεχώς καινούργια επιχειρήματα για το κατά πόσο η εργατική τάξη σήμερα υπάρχει ή δεν υπάρχει, ή ταυτίζοντας πολλές φορές τη δυνατότητα της εργατικής τάξης να παλέψει με το τι είναι οι ηγεσίες της, είτε πολιτικά είτε συνδικαλιστικά. Είναι μια τεράστια συζήτηση που χρειάζεται να επιμείνουμε. Ένα δεύτερο είναι το όραμα, ο σοσιαλισμός. Το 1917, τα θύμισε και ο σύντροφος ο Γιάννης, είναι 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση. Επίσης, μια αναφορά όλων μας όσων είμαστε σε αυτήν την έφεση και πιστεύω πολύ περισσότερο. Και άρα είναι πολύ βασικό να είμαστε καθαροί τι είναι ο σοσιαλισμός. Ναι, δεν θα πετάξουμε με τα νερά και τα πόνερα, που έβαλε ένας προηγούμενος σύντροφος, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί ότι στο βίντεο που βλέπαμε είναι άλλο πραγματικά η Ρωσία του 17, των εργατικών συμβουλίων, που όλη η εξουσία στα Σοβιέτ του Λένιν και του Τρότσκι, και είναι άλλο τα καθεστώτα 10 χρόνια μετά, που άρχισαν να οικοδομούνται και στη Ρωσία μετά το 1927 και τη δεκαετία του 30, αλλά και όλα τα μοντέλα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Είτε αυτά αφορούσαν το Ανατολικό Μπλοκ, είτε αφορούσαν την Κίνα, είτε αφορούσαν την Κούβα, μια συζήτηση που και πρόσφατα άνοιξε μετά το θάνατο του Φιντέλ. Άρα πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα ζητήματα για να είμαστε καθαροί σε αυτό που ακουγόταν ότι η εργατική τάξη και η απελευθέρωση είναι έργο της ίδιας και όχι κανένας άλλου, και ότι πραγματικά σοσιαλισμός σημαίνει όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Άρα μια τεράστια και μεγάλη συζήτηση που πρέπει να μείνουμε. Και νομίζω ένα τελευταίο ζήτημα, το ίδιο το ζήτημα του κόμματος. Μιλάμε για επαναστατικό κόμμα, παλεύουμε όλοι μας, έστω και από διαφορετικές αφετηρίες, για συγκρότηση επαναστατικού κόμματος, της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, και άρα πρέπει να είμαστε καθαροί και σε αυτό, ότι μιλάμε για το κόμμα με την αντίληψη ότι είναι το κόμμα που είναι εργαλείο για τα πιο προχωρημένα κομμάτια της τάξης, για τα πιο πρωτοπόρα κομμάτια της τάξης, και όχι ένα εργαλείο που τα υποκαθιστάει. Είναι, όπως έλεγε ο Τρότσκι, το πιστόνι που σπρώχνει τον ατμό για να προχωράει το έμβολο. Και με αυτή την αντίληψη νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε οποιαδήποτε συζήτηση και προσπάθεια υποδότησης επαναστατικού κόμματος σήμερα. Όχι υποκατάστασης, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα κομμάτια της εργατικής τάξης είναι πιο πίσω, και άρα εμείς, οι καθαροί, οι επαναστάτες, υποκαθιστάμε στην πραγματικότητα την επαναστατική δράση της τάξης. Να το πω απλά, κόμμα του Γκράμψη και όχι κόμμα του Μπορντίγκα. Την αναφορά για τον Γκράμψη και την εποχή των τεράτων την έκανε πάντως ο σύντροφος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο πλούσιος ο Γκράμψη όταν μιλάει για το κόμμα με αυτή τη διάσταση, σαν ένα κόμμα αντικόμμα στον ιστορικό του ρόλο, γιατί θα καταργηθεί φτάνοντας σε μια άλλη κοινωνία, αλλά και σαν ένα κόμμα που είναι χρήσιμο για να μπαίνει πραγματικά, να μπορεί να επικοινωνεί και να κερδίζει με τη στρατηγική του και την ενιωμετωπική του τακτική τα πιο προχωρημένα κομμάτια της τάξης, που έχει να την υποκαθιστάει. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, όχι μονάχα σήμερα στο Αμφιθέατρο, σε όλη την αριστερά, που ξανά μετά την κρίση του ρεφορμισμού, ιδιαίτερα με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ξανανοίγει όλα τα ζητήματα συγκρότησης κόμματος και με ποιο χαρακτήρα και με ποιο τρόπο. Ένα τελευταίο ζήτημα, και άρα νομίζω ότι αυτά είναι χρήσιμα, πολύ καλά ζητήματα που χρειάζεται να μείνουμε και να ανοίξουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση. Και από τη δική μας τη μεριά, σαν σύντροφοι του ΣΕΚ, προφανώς θα παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία, θα προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συζήτηση συνολικά σε όλη την αριστερά. Και νομίζω ότι το τελευταίο είναι αυτό. Είμαστε ένα μέτωπο, συμμετέχουμε όλες και όλοι, και οι σύντροφοι του ΝΑΡ, και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ, και οι σύντροφοι που μίλησαν από άλλες οργανώσεις στην Ανταρσία. Το μέτωπο της Ανταρσία νομίζω ότι έχει να κερδίσει από αυτή την προσπάθεια, δεν έχει να χάσει. Πάντοτε επιχειρηματολογούμε ότι η Ανταρσία σαν μέτωπο στηρίζεται σε ένα πλούτο, γιατί οι οργανώσεις και οι σύντροφοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε οργανώσεις, αυτό που λέμε ανένταχνοι, ενταγμένοι στην Ανταρσία, ανώνται σε οργανώσεις που ανήκουν στην Ανταρσία, είναι πλούτος για τη δράση της, για την πολιτική της συγκρότηση. Νομίζω ότι οι προσπάθειες τέτοιες, σαν και αυτές που κάνουν οι σύντροφοι του ΝΑΡ, άλλους σύντροφοι που ξεκινάνε αυτή την προσπάθεια, θα είναι βοηθητική για την ίδια την Ανταρσία. Και για να βαθύνουμε τη συζήτηση στο εσωτερικό μας και τη συντροφική αντιπαράθεση σε μια σειρά ζητήματα,
αλλά και για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο συγκροτημένα και πιο ενοποιημένα σε βασικά ζητήματα, σαν και αυτά που προσπάθησα να πω, και σε πολλά άλλα προφανώς, τα οποία νομίζω ότι ξεκινώντας και προχωρώντας αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθούν και θα έχουμε όλες τις πλήρες ενότητες. Άρα, καλή επιτυχία, καλό προχώρημα, θα είμαστε δίπλα. Ακόμα και αν δεν συμμετέχουμε από τα μέσα, όπως δηλώσατε κάποιοι άλλοι σύντροφοι, θα είμαστε μαζί και θα παρακολουθούμε όλη αυτή την πορεία. Νομίζω ότι θα είναι όφελος και για την εργασία και συνολικότερα για όλους.